Ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος. Για να κλείσουν, να κάνω μια πρώτη βόλτα πρωινή σήμερα ο αναφορικός με τη μετάλλαξη. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Και χρόνια πολλά, και κύριε Βασιλακόπουλε. Και χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ χρόνια πάρα πολλά. Πολύ. Παρακαλώ, τι έχουμε τώρα με την μετάλλαξη? Τι έχουμε πάθει από χθες το βράδυ, ένα πανικό, κύριε Βασιλακόπουλε? Το αντιλαμβάνομαι, αλλά θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 276.000 διαφορετικές εκδόσεις, βερσιών κατά το ελληνικότερον, του ιού που έχουν περιγραφεί παγκοσμίως, του κορονοϊού. Του αυτού κορονοϊού, του αυτού που συζητούμε τώρα, δηλαδή, μας βασανίζει του τώρα. Του αυτού μάλιστα. Που συζητούμε τώρα. Τι αυτό λέτε? Δεν σημαίνει ότι υπάρχουν μόνο αυτές. Ναι. Υπάρχουν πολύ περισσότερες, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν ψάχνουμε σε όλους τους ασθενείς τη συνολική αλληλουχία του γενετικού υλικού του κορονοϊού που κολλάει ο καθένας άνθρωπος. Υπάρχουν λοιπόν 276.000 αλλαγές. Για να το καταλάβει λίγο πιο απλά ο κόσμος, και στον άνθρωπο και στον κορονοϊό, η πληροφορία που φέρουμε, η γενετική πληροφορία, γράφεται με 4 γράμματα. Όπως το αλφάβητο γράφεται με 24, η γενετική πληροφορία γράφεται με 4 γράμματα. Ας υποθέσουμε το α, β, γ, δ. Έτσι. Και έχουμε 30.000 γράμματα στον κορονοϊό. 30.000 γράμματα. Α, β, γ, και ούτω καθεξής. Κάθε φορά που ο κορονοϊός πολλαπλασιάζει τον εαυτό του, θεωρητικώς πρέπει να φτιάξει 30.000 όμοια γράμματα. Μόνο που ποτέ δεν το πετυχαίνει αυτό, κάνει μικροαλλαγές. Ένα α μπορεί να γίνει β. Με αυτόν τον τρόπο έχουν περιγραφεί μέχρι τα τώρα 276 διαφορετικές βερσιών του κορονοϊού. Οι περισσότερες από αυτές λοιπόν τις μικρές παραλλαγές ουδεμία κλινική σημασία έχουν. Καμία. Ναι. Τώρα στην Αγγλία τι έχει συμβεί? Δεν έχει περιγραφεί μία μετάλλαξη, αλλά για να αυξήσω την αρχική τρομάρα και μετά να ηρεμήσω τον κόσμο, έχουν περιγραφεί μερικές βερσιών, 6% δηλαδή των δειγμάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Αγγλία. Αυτή τη στιγμή στην Αγγλία κυκλοφορούν 25.000 διαφορετικές βερσιών του ιού. Το 6% από αυτές έχει διαφορετικά 17 μεταλλάξεις. Έχει δηλαδή μαζεμένες 17 αλλαγές. Το 6% των 25.000 μεταλλάξεων. Ακριβώς. Μάλιστα. Από αυτό λοιπόν, τις 17 αλλαγές, οι 2 ή οι 3 μας δημιουργούν ένα σκεπτικισμό, γιατί η μία, για παράδειγμα, είναι μια αλλαγή που μπορεί να αλλάξει λίγο τη διαμόρφωση της πρωτεΐνης ακίδας του κορονοϊού και άρα και τον τρόπο σύνδεσης. Μάλιστα. Δεν έχει υπάρξει κανένα πείραμα. Όταν λέτε τον τρόπο σύνδεσης, τι εννοείτε? Πόσο εύκολα συνδέεται με τον υποδοχέα για να μπει μέσα μας. Μάλιστα. Για να μας κολλήσει. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη, δεν έχει γίνει το αντίστοιχο πείραμα. Δεν έχουμε πάρει αυτόν τον αλλαγμένο κορονοϊό και να τον βάλουμε στο εργαστήριο πάνω σε κύτταρα να δούμε πώς κολλάει. Ή πάνω σε πειραματόζωα να δούμε αν κολλάει παραπάνω. Γίνονται αυτή τη στιγμή αυτά τα πειράματα, αλλά δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, δεν έχουν δημοσιευτεί. Ναι. Και ο μόνος φόβος που υπάρχει είναι ότι στην Αγγλία είδανε πολλά κρούσματα και το 6% από αυτά τα κρούσματα είναι από αυτό, τη βερσιόν. Ναι. Το πόσο πραγματικά αυτή η βερσιόν αυξάνει τη μεταδοτικότητα δεν το ξέρουμε, ναι, διότι μέρος της αυξημένης μεταδοτικότητας μπορεί, λέω εγώ, να οφείλεται στη συμπεριφορά των Άγγλων, που μόλις άνοιξαν τα μέτρα, κάνανε το Harrods και τους διάφορους εμπορικούς δρόμους σαν διαδήλωση. Ναι. Άρα δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι είναι αυτός ο ιός πιο βλαπτικός. Μάλιστα. Θα το δούμε αν είναι πιο μεταδοτικός. Θα το δούμε. Ναι. Τι ούτε προφανώς, μισό λεπτό πριν φτάσουμε, θα σας ρωτήσω και το θέμα το σκέλος του εμβολίου, αλλά είναι μεταδοτικός, αν προκαλεί θανάτους, αν έρχεται με πιο βαριές... Δεν υπάρχει βαριές... καμία, ναι, καμία... Προσέξτε, ναι, από τις μεταλλάξεις αυτές που έχουν αθρηστεί σε αυτή την ομάδα των κορονοϊών, δεν είναι ένας αυτός ο κορονοϊός, είναι ένα γένος, δηλαδή το 6% που λέμε από τις 25.000, φανταστείτε ότι το 6% θα είναι γύρω στα 1500, έτσι. Ναι, ναι. Δεν είναι όλο ίδια αυτά τα 1500. Μάλιστα. Διαφέρουν 1500 διαφορετικά, αλλά τα ομαδοποιούμε όλα μαζί. Μάλιστα. Λοιπόν,
Δεν έχει κανέναν μηχανισμό από τις αλλαγές που υπάρχουν που να προβλέπει ότι ο ιός αυτός θα γίνει πιο θανατηφόρος. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τέτοια πρόβλημα. Ναι, ναι. Μπορεί να γίνει πιο μεταδοτικός. Μπορεί. Είναι σοβαρό να βγαίνει ηγέτης μιας χώρας και να μας λέει ότι έγινε και 70% πιο μεταδοτικός. Είναι τελείως ασόβαρο. Γιατί δεν υπάρχει το πείραμα που να το αποδεικνύει. Στον κύριο Τζόνσον αναφέρεστε, ο οποίος βλέπω μάλιστα, ότι πάει από το καλό στο καλύτερο. Έχει και ένα Brexit, ξέρετε, να εξυπηρετήσει. Λέω. Αυτά δεν τα ξέρω εγώ. Λέω όχι, δεν σας μπλέκω εγώ με εσάς. Δεν σας μπλέκω εγώ με αυτά. Λέω. Απλώς πρέπει να εξυπηρετήσει και κάτι. Γιατί τώρα κλείνει τέλος η Βρετανία. Φεύγει. Ναι, φεύγει. Το νησί αποχωρεί. Ότι όταν κάποιος άνθρωπος απλώς ακούει, το είπε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας ότι είναι 70% πιο μεταδοτικό, τρελαίνεται. Ναι, σωστά. Πολύ δεν σωστά. Δεν στηρίζεται πουθενά αυτό. Το εμβόλιο επηρεάζεται, κύριε Βασιλακόπουλε. Το εμβόλιο επηρεάζεται. Όχι, και θα εξηγήσω εδώ τώρα. Όχι, θα το εξηγήσετε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Επιστρέφω στον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, καθηγητή. Κύριε Βασιλακόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία τα λέει ο ξανακλείστε τα πάντα. Λέει να συστήνει ψυχραιμία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα οποία καλό είναι να συστήσουν και ψυχραιμία στο κοινό. Λοιπόν, πάμε τώρα με το εμβόλιο. Εσείς το κάνατε ήδη, κύριε Βασιλακόπουλε. Μας είπατε ότι. Θα ήθελα να το είχα κάνει ήδη. Ναι. Θα ήθελα. Δεν έχει έρθει ακόμα για να το κάνω. Είμαι άτυχος προς το παρόν. Δεν το έχω κάνει. Ωραία. Στις 25.000, λέτε για το εμβόλιο, μισό λεπτό. Είπατε όμως προηγουμένως ότι στις 25.000 περιπτώσεις κορονοϊού, έτσι, αυτό. Στο 6% των 25.000 υπάρχει θέμα. Εκεί βρέθηκε η μετάλλαξη. Σωστά. Είπα, για να το πω ακόμα πιο ξεκάθαρα, ότι από όσους έχουν κορονοϊό στην Αγγλία, που είναι περισσότεροι από 25.000 προφανώς, έχουν περιγραφεί, έχει δηλαδή αναλυθεί το πλήρες γενετικό υλικό του κορονοϊού και έχουν βρεθεί 25.000 διαφορετικές βερσιών του κορονοϊού. Μικροδιαφορές ο ένας από τον άλλο. Από αυτές τις 25.000 διαφορετικές βερσιών που έχουν περιγραφεί στην Αγγλία, το 6% φέρει αυτές τις μεταλλάξεις και το ονομάζαμε ένα γένος συγκεκριμένο. Φιλογενετικά. Ναι. Άρα είναι μια ομάδα κορονοϊών, το 6%. Και έχει βρεθεί ότι αυτό το 6% έχει αυξημένη συχνότητα τον τελευταίο καιρό που έχουμε και έκρηξη της επιδημίας. Μάλιστα. Πράγματι, επειδή μία από τις μεταλλάξεις, μία από τις αλλαγές από τις 17 είναι στην πρωτεΐνη ακίδα που συνδέεται με τον υποδοχεία, υπάρχει ο κίνδυνος αυτό να οδηγεί σε αυξημένη μεταδοτικότητα. Το πόσο όμως είναι η μεταδοτικότητα, δεν το ξέρουμε ακόμα, πρέπει να γίνουν τα πειράματα που τώρα γίνονται και προφανώς δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει 70% αύξηση μεταδοτικότητας γιατί δεν το έχει αποδείξει η επιστήμη. Είναι δηλαδή, πώς θα σας το πω, μη αποδεδειγμένο. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Βασιλακόπουλε, πάμε στο εμβόλιο. Επηρεάζει αυτή η μετάλλαξη το εμβόλιο, ότι το καθιστά ανίσχυρο ενδεχομένως? Όχι. Και θα εξηγήσω για ποιον λόγο. Το εμβόλιο του RNA, που είναι και της Pfizer που έρχεται και της Moderna που είναι πρώτων πυλών, δίνει αυτή την πληροφορία, αυτά τα α, β, γ, δ, τα γραμματάκια που λέγαμε πριν, για να φτιαχτεί η πρωτεΐνη ακίδα του ιού. Ολόκληρη πρωτεΐνη. Η πρωτεΐνη είναι πολλά διαφορετικά κομματάκια, το ένα ενωμένο με το άλλο, που λέγονται αμινοξέα. Τι σημαίνει μετάλλαξη του ιού? Σημαίνει ότι ο ιός στην πρωτεΐνη ακίδα του, αντί για ένα αμινοξέα, έχει ένα άλλο και αυτό μπορεί να κάνει την πρωτεΐνη ακίδα σε εκείνο το σημείο, σε εκείνο, σε ένα σημείο μόνο, να είναι λίγο διαφορετική. Σε σχήμα. Όταν εσείς θα κάνετε το εμβόλιο, θα παρουσιάσετε την πρωτεΐνη ακίδα στον οργανισμό σας. Και δεν θα φτιάξετε αντισώματα μόνο εναντίον της περιοχής που μπορεί να υπάρχει αλλαγή στον κορονοϊό. Θα φτιάξετε πολλά διαφορετικά αντισώματα εναντίον πολλών διαφορετικών περιοχών της πρωτεΐνης ακίδας. Άρα, ακόμα και αν ο ιός έχει τη μετάλλαξη και έχει αλλάξει την πρωτεΐνη ακίδα σε ένα σημείο, ναι μεν το αντίσωμα που θα ήταν εναντίον της φυσιολογικής πρωτεΐνης σε εκείνο το σημείο θα είναι μη επαρκές, αλλά θα υπάρχουν 10, 20, 30 διαφορετικά είδη αντισωμάτων μέσα μας. Γιατί το εμβόλιο δεν παράγει ένα αντίσωμα, τα υπόλοιπα λοιπόν 29 είδη θα είναι αποτελεσματικά. Γι' αυτό και αναμένεται ότι το εμβόλιο θα είναι αποτελεσματικό. Και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που το εμβόλιο είναι πολύ σοβαρότερη λύση από οποιοδήποτε μονοκλονικό αντίσωμα. Γιατί τι κάνουν τα μονοκλονικά αντισώματα, αυτά που πήρε ο Τραμπ, που ο κ. Πολάκης έλεγε ότι είναι η λύση. Τι κάνουν τα μονοκλονικά αντισώματα? Αναγνωρίζουν μόνο μία μικρή περιοχή.
Αν λοιπόν εκεί στην περιοχή γίνει μετάλλαξη όπως τώρα που φοβόμαστε, το αντίσωμα γίνεται πλήρως ανενεργό. Ενώ το εμβόλιο, επειδή δεν παράγει μόνο έναν κλόνο αντισωμάτων, εξού και το μόνο κλονικό, ένα είδος δηλαδή που αναγνωρίζει μόνο μια περιοχή, αλλά παραγάγει πολλά διαφορετικά αντισώματα που αναγνωρίζουν διαφορετικές περιοχές της πρωτεΐνης ακίδας, αλλά και κύτταρα, όχι μόνο αντισώματα, κύτταρα που σκοτώνουν μολυσμένα κύτταρα από κορονοϊό, δεν πρόκειται να επηρεαστεί το τωρινό εμβόλιο. Αλλά εγώ σας λέω, για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα, ότι επηρεάζεται. Ναι. Ότι σιγά σιγά μαζευτούν στην πορεία του χρόνου, γιατί ο ιός αλλάζει. Μάλιστα. Πολλές διαφορετικές μεταλλάξεις και αλλάξει αρκετά ο ιός. Τι κάνουμε τότε, κύριε Βασιλακόπουλε, λοιπόν, τι κάνουμε, ναι. Θα πάμε στο εργαστήριο, γιατί στο εργαστήριο έχει φτιαχτεί αυτό το μόριο του mRNA και πρέπει να το πούμε στον κόσμο. Αυτό που θα μας βάλει μέσα μας η Pfizer δεν είναι κομματάκι του κορονοϊού. Δεν κόψανε ένα κομματάκι και το βάλανε και μας το βάζουν μέσα. Πήγανε στο εργαστήριο και πήραν αυτά τα γράμματα, τα α, β, γ, δ, και τα βάλανε με τη σωστή σειρά για να παράγουν την πληροφορία για να φτιαχτεί αυτή η πρωτεΐνη ακίδα. Λοιπόν, σε αυτό το αλφαβητάρι θα αλλάξουμε λίγο τη σειρά των γραμμάτων για να παράγει τη σωστή πρωτεΐνη, αυτή την μεταλλαγμένη, να σας το πω έτσι, και το εμβόλιο εκ των υστέρων να προκαλεί αντισώματα σε εμάς, που να αναγνωρίζουν και την μεταλλαγμένη πρωτεΐνη. Αυτή είναι η μαγεία της νέας τεχνολογίας. Ωραία. Άρα τζάμπα πανικός, τζάμπα φασαρία τώρα, επί της ουσίας. Προσέξτε όμως, ναι. Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Επειδή δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς και υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί αυτός ο ιός, η μετάλλαξη αυτή που περιγράφηκε εκεί, να είναι λίγο πιο μεταδοτική, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην πάρουμε μέτρα προφύλαξης. Αλλά από αυτό μέχρι τον πανικό και τη λογική ότι το εμβόλιο θα είναι αναποτελεσματικό, που κανείς δεν το λέει, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Μάλιστα. Κύριε Βασιλακόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πρωί, με το καλό το πρωί της Τετάρτης, η ώρα δική σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας περιμένει το κοινό. Σας περιμένει το κοινό, κύριε Βασιλακόπουλε. Ευχαριστώ. Βέβαια, αυτά που λέτε τώρα, ειδικότερα για το πώς παρασκευάστηκε το εμβόλιο κτλ., καλώς ή κακώς θα πρέπει να τα επαναλάβετε πολλές φορές, κύριε Βασιλακόπουλε. Πολλές φορές. Μέχρι να τα ακούσουν όλοι οι άνθρωποι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτός είναι ο ρόλος των επιστημόνων υγείας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Χάρηκα πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Με το καλό καλημέρα. Να έχουμε τα Χριστούγεννα μας.